Αστοχίες στην πληρωμή του μέτρου 22 για παλαιότερες και νέες εκκρεμότητες πληρωμών βλέπουν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με επιστολή που απέστειλαν στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γιοργαντά. Μάλιστα, όπως λένε, διαφώνησαν εξ αρχής μετά την προκήρυξη του μέτρου και με βάση τις προτάσεις. Μάλιστα, ζητούν να υπάρξει δικαιοσύνη για να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι που είναι πραγματικά δικαιούχοι με βάση την κοινή υπουργική απόφαση. Και ζητούν άμεσα να ξεκινήσει η εξέταση των δικαιολογητικών των ενστάσεων. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα του κόστου παραγωγής είναι ένα κομμάτι που είναι και οι ζωοτροφές, έτσι ξεκάθαρα. Ναι. Για μας. Είναι και τα πετρέλαια, είναι η ενέργεια, τα πάντα είναι. Γιατί βλέπετε και στη ζωή μας την καθημερινή, τα πάντα έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αλλά από εκεί και πέρα οι ζωοτροφές είναι κάτι πολύ βασικό. Είναι σχεδόν το 60-70% του κόστου παραγωγής μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Και ενώ έχει εξαγγελθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, έχουν εξαγγελθεί αυτά τα 89 εκατομμύρια ότι θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι χωρίς να λένε ότι θα μπουν φίλτρα κτλ. Ξαφνικά, κατά το Δεκέμβρη, είδαμε τα φίλτρα τα οποία μπήκανε με την υπουργική απόφαση. Περιμέναμε να γίνουν οι αιτήσεις. Φτάσαμε το Γενάρη να κάνουμε τις αιτήσεις γιατί η πλατφόρμα ηλεκτρονική δεν δούλευε σωστά. Φτάσαμε τέλος Γενάρη. Είχαν βγει οι δικαιούχοι στα μέσα του Γενάρη. Και είδαμε ότι πήγαν πάρα πολύ απορριπτόμενοι. Και μάλιστα απορριπτόμενοι, όχι σε σχέση με το ότι δεν είχαν τα ηχέγγυα για να πάρουν την υπουργική απόφαση, δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία πραγματική στην ουσία. Είδαμε κάποιες αιτιολογήσεις στην πλατφόρμα σχετικά με το ότι κάποιος δεν είναι δικαιούχος και είναι απορριπτόμενος, αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν σχέση ούτε με το εισόδημα ούτε τίποτα. Ήταν μια λάθος διαδικασία που είχε γίνει. Μας λένε ότι δεν ήταν συμβατό το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις ΑΔΕ, όπου, από την οποία αντιληφθήκανε στοιχεία. Τελικά την πλήρωσε ο κτηνοτρόφος. Εμείς ζητήσαμε στην ουσία να μπουν στη διαδικασία να ζητήσουν δικαιολογητικά. Δεν το κάνανε, ξανατρέξαν το σύστημα. Ένα σύστημα που ξανατρέχει γίνεται δρομέας. Δεν βρίσκει λύση. Αυτό το οποίο καταφέραν είναι να πληρωθεί πάρα πολλοί κόσμος, περίπου το 20-25% στο νομό. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι οι περισσότεροι από αυτούς δικαιούνται να πάρουν αυτή την ενίσχυση βάσει τη σκέα η οποία έχει βγάλει το Υπουργείο. Δεν πήρανε και αυτό που ζητάμε το έργο από αυτό είναι επιτέλους να μπει λίγο χέρι στη διαδικασία. Δηλαδή αυτόματο σύστημα, αυτό το σύστημα όταν πετάς κάποιον έξω χωρίς πραγματικό λόγο, γιατί έχουμε διασταυρώσει πράγματα με τους λογιστές των συναδέλφων, σημαίνει ότι πρέπει να μπει και μια ανθρώπινη παρουσία η οποία θα ελέγξει ένα έγγραφο. Ξέρετε, επειδή στο Υπουργείο θεωρούν ότι η πληροφορική είναι αλάθητη. Εμείς αποδείξαμε ότι δεν είναι αλάθητη. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να μπουν και στη διαδικασία. Διότι είναι πολύ εύκολο για ένα κτηνοτρόφο να καταθέσει το Ε3 ότι φαίνονται και οι ΚΑΠ του, φαίνονται και το εισόδημά του, αν είναι κτηνοτροφικό ή δεν είναι. Αυτό θα πρέπει να έχει γίνει από την αρχή. Δυστυχώς φτάσαμε στην πληρωμή, δεν έγινε. Μας λένε ότι θα ξανατρέξει το σύστημα τώρα με επικαιροποιημένο αρχείο. Αυτά τα αρχεία τα επικαιροποιημένα τα έχουμε ακούσει 100 φορές και τελικά δεν αλλάζει κάτι. Άρα το πολύ απλό το κάναμε πάρα πολύ σύνθετο γιατί υπάρχουν ιδεοληψίες σε ορισμένους ανθρώπους στο Υπουργείο από ό,τι καταλαβαίνω. Και βάση τη σκία πρέπει να είναι ο πρώτος ΚΑΒ ο κτηνοτροφικός και άμα δεν είναι ο πρώτος να έχει το μεγαλύτερο εισόδημα. Και ένας συνάδελφος ο οποίος παράγει ζωοτροφές παράδειγμα ή ένας που έχει μόνο κάθε κτηνοτροφικό πώς δεν πληρώθηκε. Ναι. Έχουμε ανθρώπους που έχουν παρατήσει άλλα επαγγέλματα, έχουν μοναδικό εισόδημα την κτηνοτροφία και αυτοί δεν πληρωθήκανε κάποιοι από αυτούς. Δεν υπήρχε περίοδος που μπορούσε να κάνει κάποιος ένσταση. Βεβαίως, γίνανε οι ενστάσεις μετά με την ανάπτυξη των δικαιούχων, αλλά οι ενστάσεις αυτές δεν εξετάσαν τίποτα. Το μόνο που καταφέραν να κάνουν όταν έτρεξε η πληρωμή να κοπούν και κάποιοι λίγοι άλλοι συνάδελφοι. Δηλαδή, όχι μόνο δεν μπήκαν μέσα οι ενστάσεις, κοπήκαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι γιατί είστε ενστάσεις. Έγραφε στις παρατηρήσεις μόνο ότι εγώ έχω το εισόδημα παράδειγμα ενώ εσείς λέτε ότι δεν το έχω. Όμως δεν κατέθεσε κάποιο δικαιολογητικό και είναι 12-1 άνθρωπος. Γι' αυτό ζητάμε να γίνει χειροκίνητα η διαδικασία και αυτό γράφουμε και χαρακτηριστικά στο υστερόγραφο που έχουμε στο τέλος του κειμένου ότι γνωρίζουμε από ανθρώπους που είναι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι μας είπαν ξεκάθαρα κάτι το οποίο είναι και λίγο αστείο ότι το αρνάκι, το σεξ. Και ο ΠΚΠ χρειάζεται να βάλει χέρι για να μπορεί να βγάλει άκρη. Έτσι. Κατάλαβες. Δηλαδή σε κάποια πράγματα πρέπει να λειτουργήσει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Όταν βλέπεις ότι το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά.